Ξεκινήσει από τα Χανιά την περιοδία μου στην Κρήτη εν ώψη των εκλογών της 5ης Δεκεμβρίου. Από τα Χανιά ξεκίνησα τον περασμένο Δεκέμβριο του 2020 δηλαδή τις πρώτες μεταγραφές μέσω και lockdown τότε, τις πρώτες μεταγραφές με τους φίλους της παράταξής μας και διάλεξα να γίνει αυτό στα Χανιά, εδώ που είναι τόπος του Ελευθερίου Βενιζέλου, του πολιτικού ανδρός που ίδρυσε την Ελληνική Δημοκρατική Παράταξη, μεγάλωσε και άλλαξε την Ελλάδα. Τώρα μετά από πολλούς μήνες, μετά από 10 περίπου μήνες, 6 εβδομάδες πρώτων εκλογών, ήθελα να στείλω ένα μήνυμα ότι η παράταξή μας θα μεγαλώσει, το Πασό που με τα απολυτευτικά εκφράζει τη Δημοκρατική Παράταξη θα μεγαλώσει, θα ανήκει στα μεγάλα κόμματα της Ελλάδας και η πρωτοβουλία μου να διεκδικήσω την Προεδρία του κόμματος αυτού έγινε με τη σκέψη και το στόχο να αποκτήσει η χώρα ένα προοδευτικό αντιπολιτευτικό πρωταγωνιστή. Να γίνουμε ένα μεγάλο κόμμα το οποίο προς το παρόν θα αντιπολιτεύεται και στο μέλλον θα κυβερνήσει. Θεωρώ συνυφασμένη την κυβερνησιμότητα με την ιδιότητα ενός κόμματος ως σοσιαλδημοκρατικού. Οι σοσιαλδημοκράτες ιδρυθήκαμε και αποκτήσαμε σε όλη την Ευρώπη πολιτικά κόμματα για να αναλάβουμε ευθύνες, όχι για να είμαστε μη κυβερνητικές οργανώσεις ή κόμματα διαμαρτυρίας. Και ξεκαθαρίζω. Θα γίνουν στις 5 Δεκεμβρίου οι εκλογές για το Κινάλ. Για τον πρόεδρο του Κινάλ. Αν οι πολίτες προτιμήσουν εμένα, το βράδυ στη Χαριλάου Τρικούπη θα κάνω δηλώσεις ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σας ευχαριστώ και δέχομαι τις ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, έχετε ρωτήσει. Ρώτησα και πριν ότι ότι είπατε ότι το βράδυ θα κάνετε δήλωση αν εκλεγείτε σαν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή το Κινάλ ήταν ας πούμε μια ενδιαφέρεια προς μια επανασύνθεση του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Για μένα το κίνημα αλλαγής ήταν μια απόπειρα 4 κόμματα να γίνουν ένα μεγάλο. Το άθροισμα των δυνάμεων αυτών των κομμάτων τον Ιανουάριο του 2015 ήταν περίπου 13,60%. Τον ίδιο κομμάτο το άθροισμα το Σεπτέμβριο του 2015 ήταν κοντά στο 11%. Το Κινάλ πήρε 8% και δημοσκοπείται στο 5, στο 6, στο 7. Το Κινάλ απέτυχε. Γι' αυτό τέλος τα βαπτίσια. Θα επαναφέρουμε το όνομα με το οποίο έλαμψε ένας ήλιος. Άλλαξε η χώρα. Και έχει την εικόνα που έχει σήμερα με τους δρόμους, τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, τους αθλητικούς χώρους. Και το κόμμα αυτό κράτησε τις πλάτες του την πατρίδα όταν αυτή πήγε να παρακμάσει για να πτωχεύσει. Αυτό το κόμμα λοιπόν είναι ισχυρό, τώρα πια δεν κρίνεται, αλλά συγκρίνεται και από τη σύγκριση βγαίνει ότι έχει υπεροχή. Άρα λοιπόν είναι μια πολιτική επιλογή, γιατί θεωρώ, επαναλαμβάνω, και με αυτόν τον τρόπο απαντώ στην ερώτησή σας, το Κινάλ δεν κρίνεται. Μεταξύ του κίνητου... Υπάρχει μια ερώτηση από τι. Το ΠΑΣΟΚ ως ΠΑΣΟΚ εδώ και 20-30 χρόνια ακόμα έχει απίσπρα καταθήκες, τις οποίες ακολουθούν ακόμα και σήμερα. Το κόμμα, το Κινάλ, το οποίο λέτε, πού οφείλεται καταρχήν τα ποσοστά αυτά που παίρνουν, πού οφείλονται και τι θα πρέπει να γίνει ή τι θα κάνετε, εν πάση περιπτώσει, για να το ξαναεπαναφέρουμε εκεί που πρέπει. Το πρώτο είναι να αλλάξουμε αρχηγό, ηγέτη, πρόεδρο. Θέλαμε αυτό να γίνει με πολιτική μάχη, με αντιπαράθεση ιδεών. Το έφερε η μοίρα, με έναν τρόπο άδικο. Γιατί φόβηκε μετά που δίνει τώρα μία μάχη, όπως η ίδια μας δήλωσε, με θάρρος και με ειλικρίνεια. Άρα θα έχουμε αλλαγή. Η αλλαγή πρέπει να αφορά πρόσωπο που να έχει δυναμική και δυνατότητες. Να μπορεί να χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι απέναντι στο Τσίπρα και το Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται δηλαδή απλώς αλλαγή.
Αλλά χρειάζεται μια δυναμική αλλαγή. Με προοπτική. Υπόσχομαι διπλασιασμό των δυνάμεων του κόμματος. Υπόσχομαι για την ακρίβεια υπερδιπλασιασμό των δυνάμεων του κόμματος. Και αυτό θα γίνει γιατί θα έχουμε, αν είμαι εγώ η επιλογή των πολιτών προφανώς, θα έχουμε επιστροφή από ψηφοφόρους, φίλους του κόμματός μας που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 19 με το σκοπό να μην βγει ο Τσίπρας. Θα έχουμε επιστροφή πολιτών που από το 2010 και το πρώτο μνημόνιο δεν ξαναψήφισαν τον Πασόκ. Και αν αυτό καταγραφεί με τις δημοσκοπήσεις αμέσως μετά την εκλογή μου, ξαναλέω, αν οι πολίτες με εκλέξουν, η δημοσκοπική ανάταξη θα φέρει ψηφοφόρους και από τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι απογοητευμένοι από εκεί, αλλά δεν επιστρέφουν σε ένα κόμμα του 5%. Αυτό είναι το σχέδιό μου. Αυτό θα προσπαθήσω να το πάρω στην πράξη και θα δείτε όλες τις μεγάλες αλλαγές την πρώτη εβδομάδα που εκλεγόμαστε. Εάν φυσικά εκλεγώ. Κύριε Λαβέντα, είπατε ότι το Πασόκ του άλλα θα την πολιτεύεται στο μέλλον θα κυβερνήσει. Ο τρόπος να κυβερνήσει είναι ενδεχομένως μέσα στην κυβέρνηση με έργο του Πασόκ. Είναι το ΣΥΡΙΖΑ θα ρίξει τσίπρα. Ναι. Γιατί είναι προφανές ότι η αυτοδυναμία δεν μπορεί να πάρει. Ναι. Αλλά έχουμε μπροστά μας την απορία. Υπόσχομαι υπερδιπλασιασμό των δυνάμεών μας στις επόμενες εκλογές. Οι επόμενες εκλογές δεν γίνονται μετά από έναν αιώνα. Γίνονται σε ένα χρόνο, σε 1,5 χρόνο, το πολύ. Η δική μας προσπάθεια και η δική μου προσωπικά θα είναι η αύξηση των δυνάμεων να ακυρώνει το ερώτημά σας. Μου λένε, είναι εποχή συγκυβερνήσεων. Ναι, σωστά. Αλλά τους απαντώ. Συγκυβερνήσεων μεταξύ κομμάτων που έχουν υπόσταση, που έχουν μέγεθος, που έχουν δύναμη, που έχουν ισχύ. Προφανώς, ένα κόμμα με ένα ποσοστό του 18, του 19, του 20% θα είναι το κόμμα εκείνο το οποίο θα μπορεί να αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες. Ακούστε με τώρα. Δύο εκλογές θα έχουμε το 2022 ή το 2023. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε την εκλογή της απλής αναλογικής, η κυβέρνηση δεν θα σχηματιστεί και θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, Βουλή δεν θα συγκροτηθεί στο Βουλιάνσο, όπως έγινε το 2012 για δύο μέρες. Στις δεύτερες εκλογές ο Τσίπρας θα κατεβαίνει και εμείς θα ανεβαίνουμε. Το σημείο της συνάντησης δεν μπορώ να το προβλέψω. Αλλά τότε ο στόχος θα είναι να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση και μελλοντική κυβέρνηση του τόπου. Το όραμά μου είναι αυτό. Οι δυνατότητες μας είναι αυτές. Οι πολίτες που θα το πετύχουν αυτό υπάρχουν. Και γι' αυτό έχω στρατευτεί. Θέλω να σας πω, να το πω και στην ομιλία μου σε λίγο, ότι είμαι πλήρης από πλευράς της ικανοποίησης των προσωπικών μου φιλοδεξιών. Έχω γίνει ως πολιτικός υπουργός 4 πρωθυπουργών και εκλέγομαι στις πρώτες θέσεις, στην πρώτη και στις πρώτες θέσεις, επί 22 χρόνια. Ωραία. Δεν έχω συνεπώς ζητούμενα. Έχω φιλοδοξίες για την παράταξη, όχι για τον εαυτό. Και ακριβώς αυτή είναι η φιλοδοξία μου. Και θέλω να με πιστέψετε. Οι πολίτες τουλάχιστον μέχρι στιγμής, σε αυτό με πιστεύω. Όταν το λέω, δεν αισθάνονται ότι εγώ, μιλώντας, εκπέμπω αέρα από πανιστό. Όταν εγώ μιλώ, οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι αυτά που λέω μπορώ και να τα κάνω. Αυτό θέλω να πω. Είναι εύκολο το Πασόκ να ξαναπάρει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, τη θέση που έχει μάλλον τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το δίπολο Νέα Δημοκρατία και ένα κόμμα της κεντροαριστεράς. Διότι κακά τα ψέματα από την δεξιά πλευρά, δηλαδή από την πλευρά της κεντροδεξιάς, δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να πούμε ότι μπορεί να αντικατασταθεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Από την πλευρά της κεντροαριστεράς όμως είναι δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τη θέση που κάποτε πήρε, είχε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα πόσο εύκολο είναι το ΠΑΣΟΚ να ξαναπάρει την θέση που είχε παλιότερα. Βάλατε πάρα πολλά. Ο αγώνας είναι δύσκολος. Συμφωνώ. Εύκολος δεν είναι. Συμφωνώ. Η Νέα Δημοκρατία έχει στεγάσει τους προχώρους μας. Πολλούς. Το ποσοστό.
μπορούμε να το προσεγγίσουμε μέσα από τον exit polls των δημοσκοπήσεων και των δημοσκοπήσεων μετέπειτα. Αυτό θα επιστρέψει. Αν είμαι πρόεδρος, αυτό θα επιστρέψει. Υπόσχομαι αυτή την επιστροφή. Πρώτο. Δεύτερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας αντικατέστησε στην κεντροαριστερά και στο κέντρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τη θέση μας στο δίπολο, όπως σωστά λέτε. Όχι όμως ως φορέας του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Ως ένα άλλο κόμμα, που δεν είναι προοδευτικό, είναι εκτός κάθε έννοιας προοδευτικότητας, είναι ένα κόμμα που εκλέγεται δημοκρατικά, προφανώς, αλλά προοδευτικό δεν είναι. Συνεπώς, η Ελλάδα μειονεκτεί κατά το ότι έχει ένα δεξιό και κεντροδεξιό κόμμα που είναι μεγάλο και στον αντίποδα δεν έχει ένα σοσιαλδημοκρατικό κεντρό κεντροαριστερό κόμμα, αλλά ένα συνοδήλευμα πολιτικών θέσεων, μηχανισμών και προσώπων που δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς είναι. Η σύγχυση είναι καταφανής. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κόμμα της Αριστεράς και ο κύριος Τσίπρας προσέρχεται παρατηρητής στους σοσιαλιστές. Αυτό αποκαλείται σύγχυση. Αν είναι επιλογή των ψηφοφόρων μας, θα ζητήσω την αποβολή του. Δεν μπορεί να παίζει σε δύο ταμπλού. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει. Δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα να ψηφίσει στο Κοινοβούλιο Α και αυτό με τους βουλευτές του στην Ευρωαριστερά, εκεί που είναι, να ψηφίζει ο Μ. Θα μπει μια τάξη. Και την τάξη την πολιτική δεν την θέτουν οι αυταρχικοί πρόεδροι και πολιτικοί, αλλά οι αριθμοί. Που τι είναι οι αριθμοί, είναι ψήφοι. Που τι είναι ψήφοι, είναι η λαϊκή κυριαρχία κατά την έννοια και την ουσία του συντάγματος. Άρα λοιπόν, η αύξηση των δυνάμεων του κόμματος λύνει όλα αυτά τα προβλήματα. Ή το επιτυχάνουμε αυτό, ή μένουμε εχμάλωτοι των σημερινών χαμηλών ποσοστών. Οπότε το παιχνίδι έχει τελειώσει. Και δεν είναι μια πρόβλεψη δυσμενής μιας πολιτικής προσωπικότητας που πάσχει, ας πούμε, από απεσιοδοξία, αλλά είναι οι διπλές εκλογές του Μητσοτάκη, που αν δεν έχουμε κάνει την αλλαγή της δυναμικής που σας είπα, στο δεύτερο γύρο τους θα μας δυσκολέψουν να μπούμε στην Βουλή. Αυτό το προλέγω, το καταγράφω, το υπογραμμίζω για να τονίσω ότι δεν αρκεί μια αλλαγή ηγεσίας, πρέπει η αλλαγή να αφορά επιλογή δυναμικής. Γιατί το Πασό, ο Ανδρέας Αμαντρέου το έλεγε κίνημα εξουσίας, εγώ με τη σειρά μου μετά από κάποιες δεκαετίες το αποκαλώ δύναμη εξουσίας. Αυτό πρέπει να γίνει. Να κάνω μια ακόμη ερώτηση. Του κύριε Παπανδρέου, πώς το σχολιάζετε? Θα έχω πει, ναι. Θα έχω πει σε ομιλίες μου στο Καρπενήσι, στη Χαλκίδα, στη Ζάκυνθο. Δεν θέλω να διαπαναλάβω. Είμαι τοποθετημένος. Δικό του θέμα τι θα κάνει. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια. Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο. Έχω μία γνώμη όμως. Και έχω μία πρόταση την οποία υποβάλλω εγώ στους δημοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες που θα έρθουν στην Κάρπη την 5η Δεκεμβρίου. Δεν θα ασχοληθώ με άλλους υποψηφίους ή με ανθρώπους που σκέφτονται να καταλαβαίνουν. Δεν είναι του χαρακτήρα μου και δεν είναι και σωστό. Εγώ θα λέω τις προτάσεις μου για τη χώρα, για το κόμμα και θα προτείνω, θα εισηγηθώ και θα παλέψω και μέχρι στιγμής το έχω κάνει επί μήνες. Μόνο πολιτικά θα τα επιχειρήματά μου, ποτέ προσωπικά. Δίνω μια μάχη πολιτικής συμμετοχής μεγάλης, αλλά όχι μάχη παρακομμάτων και προσωπικών αντιλήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο έχω μια ομιλία. Είναι ο κορονοϊός που δεν επιτρέπει να κάνουμε πολύ δυναμικά πράγματα.